φτωχοί, ούτε η ετοιμότητα είναι πράγματα αυτονόητα. Το ζήτημα είναι βέβαια πώς τα διαχειρίζεσαι. Λοιπόν, αυτά, το πώς ήρθαν αυτά μαζί, πάθος, συμμετοχή, ετοιμότητα, ας τα αναζητήσουμε πίσω στη δεκαετία του 60 και να δούμε και γιατί ήταν δημιουργικό και ενδεχομένως μπορεί ακόμα να είναι δημιουργικό το ότι τα κρατήσαμε. Μεγάλες οι αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας από το 60 μέχρι σήμερα. Αλλαγές που θα συσχετίσουμε με το πολιτικό τοπίο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαπαιδαγώγησαν την ελληνική κοινωνία. Τη διαπαιδαγώγησαν έτσι που να περάσει τις δεκαετίες με διαγωγή κοσμιοτάτη, ενώ στην πραγματικότητα μαζί με το δημοσιονομικό έλλειμμα έκρυβε κάτω από το χαλί και ένα έλλειμμα ήθους που την ακολουθούσε και μεγάλωνε μαζί με το αναβαθμισμένο βιωτικό μας επίπεδο. Αυτή η κοινωνία κατέληξε έτσι στα χρόνια του 90 και του 2000 και όμως στα χρόνια της πολιτιστικής άνοιξης που έζησε το 60 έδειχνε πως θα γινόταν άλλη. Όλα έξω ήταν κάτασπρα, άσπρη ζέστη. Φλογερή άσπρη ζέστη, ζεστή φλογερή ασπρίλα. Στις 5 το απόγευμα στην καπέζα Ντελόμπο, λες και ένα τεράστιο άσπρο κόκαλο είχε πάρει φωτιά στον ουρανό. Και η φλόγα ήταν τόσο φωτεινή και άσπρη που άσπριζε τον ουρανό και το κάθε τι μαζί του. Ο Σεμπάστιαν ήταν άσπρος σαν την ημέρα της καπέζα Ντελόμπο. Φορούσε ένα κάτασπρο κοστούμι κι άσπρη μεταξωτή γραβάτα κι άσπρο παναμά κι άσπρα παπούτσια από δέρμα κάτασπρη σάβρας σαν γοβάκια. Τα παιδιά άρχισαν να μας κάνουν καντάδα, κρατούσαν τενεκέδες από κονσέρβες και τους χτυπούσαν τον ένα με τον άλλον και άλλοι είχαν χαρτοσακούλες από στρατσόχαρτο με ένα σπάγκο μέσα που τον τέντωναν και τον άφηναν και έκανε έναν ήχο. Έναν ήχο σαν ούμπα, 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 σαν τρομπέτα. Πριν πάρουμε τον καφέ, ξαφνικά τραβήχτηκε από το τραπέζι και είπε: «Πρέπει να σταματήσουν, γκαρσόν, κάνε τους να σταματήσουν. Δεν είμαι καλά, υποφέρω από την καρδιά μου και αυτός ο θόρυβος με αρρωσταίνει». Ο Σεμπάστιαν σηκώθηκε. Πέταξε ένα μάτσο λεφτά στο τραπέζι και βγήκε από το εστιατόριο. Τον ακολούθησα, τρέχοντας στο λόφο. Περπατούσε γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα, μα όσο πιο γρήγορα περπατούσε εκείνος, τόσο πιο πολύ δυνάμωνε και ζήγωνε το ούμπα, ούμπα των παιδιών που τον είχαν πάρει από πίσω. Ο Σεμπάστιαν άρχισε να τρέχει και τότε τα γυμνά παιδιά έβγαλαν με μιας ένα άγριο ουρλιακτό και φάνηκαν σαν να πετάνε στον αέρα. Τον πρόφτασαν, φώναξα, άκουσα τον Σεμπάστιαν να φωνάζει κι αυτός. Μόνο μια φορά, προτού όλα εκείνα τα μαύρα μαδημένα πουλιά τον φτάσουν στα μισά του δρόμου για το λόφο. Άμα φτάσαμε εκεί πάνω, ο Σεμπάστιαν κοιτόταν γυμνός όπως εκείνα κάτω από έναν άσπρο τοίχο και αυτό δεν θα το πιστέψετε, κανένας δεν το πίστεψε. Κανένας στον κόσμο δεν θα μπορούσε να το πιστέψει και δεν θα έχει άδικο. Τα παιδιά είχαν καταβροχθήσει κομμάτια από το κορμί του, είχαν ξεσκίσει κομμάτια από το Σεμπάστιαν με τα χέρια τους, με μαχαίρια ή με εκείνες τις τενεκεδένιες κονσέρβες που τις είχαν για τύμπανα. Έκοψαν κομμάτια από το Σεμπάστιαν και τάχωσαν στα μαύρα άδεια μανιασμένα στόματά τους. Μιλάμε τόσο πολύ για τη δεκαετία του 60, γιατί ο μύθος της ξεκινάει με την ίδια τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, είναι μία από τις εποχές οι οποίες την ίδια τη στιγμή κατά την οποία εξελίσσονται, την ίδια την περίοδο, δημιουργούν αυτή την αίσθηση του καινούριου και μια εικόνα της ίδιας της περίοδου. Υπάρχει μια αυτοσυνειδησία δηλαδή. Η όλη ιδέα αυτή του 60 η εκδρομής, εμείς του 60 η εκδρομής, δεν είναι μόνο νοσταλγία που έρχεται μετά, βεβαίως είναι πάρα πολύ και αυτό, είναι και μια